Πάμε για την εκκίνηση τη 7η υποδρομία. Έχει δοθεί εκκίνηση. Καθυστερεί η εχει δοθει ενώ η μυρή, ενω πανάθαστο μηχάνημα κίνηση. Για την πρωτοπορία, η Βιζούλα έχει πολύ καλή κίνηση και θέλει να οδηγήσει στην υποδρομία. Έρχεται τώρα η Μόση να τοποθετηθεί ε, σχεδόν δίπλα τη. Πιο πίσω προσπαθεί να είναι σε καλή θέση τώρα ο κομμάτο Κούρη. Εξωτερικά όμω να βελτιώσει την θέση του. Στην πρωτοπορία, σταθερά είναι η Βιζούλα κοντά η Μόσιο, τον καιρό Ακέν κοντά, ακόμα το εξωτερικά. Πιο πίσω ο Ρέτσε Αντώνιο, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Ε, πάντα στην ε, πρωτοπορία είναι η Βιζούλα. Πιο πίσω προσπαθεί και βελτιώνει η θέση τώρα ο Τεγκέρο Ακέιν. Εξωτερικά είναι το φαβορή που προμένει τώρα σπίτι. Είναι πολύ πίσω το σημείο αυτό. Βιζούλα μπροστά. Τεγκέρο Ακέιν είναι στο ένα μικρό. Πιο πίσω προσπαθεί τώρα ο Ιπποκράτη να κάνει ανέβασμα. Είναι και ο Ρέτζι Αντώνιο πολύ κοντά που κάνει πολύ δυνατό ανέβασμα και αυτό εξωτερικά. Με Βιζούλα σταθερά στο ένα, μήκο. Τώρα ο Ρέτζι Αντώνιο εξωτερικά φαίνεται ότι έχει τι δυνάμει να περάσει αυτό να καταδιώξει την Βιζούλα. Πίσω τα υπόλοιπα άλογα με πρωτοπορία η Βιζούλα, Ρέτζι Αντώνιο εξωτερικά. Θέλει να είναι κοντά η Βιζούλα, ωστόσο έχει το πλεονέκτημα Ρέτζι Αντώνιο στην εξωτερική. Πιο πίσω το Ακέιν. Η Βιζούλα στα τρία μήκη τώρα απομακρύνεται για να κερδίσει πολύ εύκολα. Πιο πίσω μάχη, δεύτερη θέση. Το καιρό, επιστρέφει. Πιο πίσω, Ρέτζι Αντώνιο και ο Ρασπουτίν. Μια εξαιρετική εμφάνιση η οποία υποστηρίχθηκε στο τέλο στο στίχημα, 4.30 το μερίσμα τη, ήταν αρκετά ψηλό στην αρχή, μάλιστα με διαδρομή επικεφαλής. Ποδοφίλη για τη δεύτερη θέση, την again και...